Οι μάμας and the papas συναντούν τους Blue Oyster Cult. Μια 60s pop μελωδία συνυπάρχει με το heavy rock. Έτσι έχει περιγράψει ο Leif Edling, ο ημίθεος και βάλε αρχηγός των Candlemass, το Bone Flower, το τραγούδι που άνοιξε την σημερινή μας εκπομπή και έρχεται από το ντεμπούτο των Avatarium, του νέου project του τεράστιου, το οποίο και αποτέλεσε μία από τις πλέον ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς. Το τραγούδι, στο γνωστό, χαροπό και ευβίωνο ύφος που χαρακτηρίζει τον Leif, περιγράφει ένα μέρος όπου εραστές πηγαίνουν και τερματίζουν τις ζωές τους. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα που λέει «Τι υπέροχος καιρός σήμερα, δεν μπορώ να αποφασίσω να φτιάξω τσάι ή να κρεμαστώ». «A thousand corpses look like leaves», τραγουδάει η Jane Ann σε κάποια φάση. Jane Ann, η ζεστή, η μπλούζι φωνή της οποίας ήρθε και έδεσε με αυτά που είχε ο Leif στο μυαλό του, με αποτέλεσμα ο δίσκος των Avatarium να είναι ένα μικρό αριστούργημα. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι το TV War του MAD και του Metal Hammer. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και να δούμε. Νέα βίντεο, παλιά βίντεο, classic metal clip, underground. Φιλοξενούμε τους Phantom, ενώ πεταγόμαστε και μέχρι τα Deva Sound Studio για να συναντήσουμε τους Battle Roar. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους Avatarium. Πάμε για νέους Suicidal Angels και πίσω, εδώ. Καταπληκτική, καταπληκτική πραγματικά η Suicidal στο νέο τους δίσκο και μακάρι το συγκρότημα τώρα που εγκατέλειψε την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στην Γερμανία να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που θα του δοθεί προκειμένου να κάνει την καριέρα που τους αξίζει. Στο Metal Hammer που κυκλοφορεί θα βρείτε όλες μα όλες τις πληροφορίες που θέλετε για το Divide and Conquer, έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ των Suicidal Angels και πάμε τώρα να δούμε τους Epica, οι οποίοι ετοιμάζουν το νέο τους δίσκο και πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το DVD Retrospect που περιέχει μια συναυλία που έδωσαν στην πατρίδα τους στην Ολλανδία πριν από κάτι μήνες, συνοδεία ορχιστρών και χοροδιών και επιχείρησαν με αυτόν τον τρόπο μια πολύ έτσι πλούσια ανασκόπηση της δεκαετούς καριέρας τους. Πάμε να τους δούμε και επιστρέφουμε με επικαιρότητα ενώ σε λίγο συναντάμε τους Battle Roar στο στούντιο, υποδεχόμαστε τους Phantom, έχουμε classic metal clip και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Εδώ και πάμε να δούμε μετά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Lacuna Coil. Δύο χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία, οι Ιταλοί επανέρχονται με νέο δίσκο που θα ονομάζεται Broken Crown Hollow και κυκλοφορεί στις αρχές του Απριλίου. Φήμες που λένε πως οι περισσότεροι οπαδοί περιμένουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δουν τη νέα τους φωτογράφηση από το να ακούσουν τα νέα τους τραγούδια, κρίνονται ως κακόβουλες, το λιγότερο. Adrenaline Mob. Men of Horror ονομάζεται ο νέος δίσκος του project που αποτελείται από τον τραγουδιστή των Symphony X, τον μπασίστα των Disturbed, τον κιθαρίστα Mike Orlando και στην θέση του αποχωρήσοντος και πολυπράγμανος Mike Portnoy βλέπουμε τον AJ Pero, μέλος των Twisted Sister, ο ναι. Φήμες που λένε πως ο Portnoy αποχώρησε για να γίνει μέλος των Slipknot στη θέση του Jordison ελέγχονται για την ακριβιά τους. Gus G, το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, έχει έτοιμο ο κιθαρίστας των Firewind και του
Ozzy Osbourne, ο δίσκος λέγεται I Am The Fire και εκεί ο Γκάς, έχοντας διάφορους καλεσμένους, θα μας δείξει ένα πρόσωπο μερικώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει μέσα από τις κυκλοφορίες του με τους Firewind. Στο πρώτο single, αλλά και σε άλλα τραγούδια, τα φωνητικά αναλαμβάνει ο Mats Leven, ο Θεούλης. Overkill! Το πιο παραγωγικό σχήμα που γέννησε ποτέ το thrash metal ετοιμάζει ένα ακόμα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του Ιούνιου και η κατεύθυνσή του αυτή τη φορά θα είναι σε πιο old school μονοπάτια. Φήμες που λένε ότι το κύμα σφόδρης κακοκαιρίας που έπληξε πρόσφατα την Αμερική οφείλεται στις νέες μπασογραμμές του Didi Verney είναι απολύτως αληθείς. Sebastian Bach, Give Them Hell, λέγεται ο νέος δίσκος του Seb και σε αυτόν θα συμμετέχει ο Duff McKagan στον μπάσο, ο John Five και ο Steve Stevens στις κιθάρες και ο Τιτάνας Bobby Jarzombek στα τύμπανα. Ο μικρός έχει φωνάρα, οι καλεσμένοι είναι ένας και ένας και δύσκολα θα ακούσουμε κάτι αδιάφορο αυτή τη φορά. Φήμες που λένε πως ο Sebastian συνεργάστηκε με το πρώην σχήμα του Skid Row στην επανηχογράφηση του Classic Youth Gone Wild ως Youth Gone Away είναι μάλλον ψευδής. Τέλος, οι Ολλανδοί Thrashers, οι Legion of the Damned έχουν νέο δίσκο που λέγεται Ravenous Plague και με το νέο τους βίντεο κλείνουμε το πρώτο μέρος του σημερινού TV War. Εδώ λοιπόν στο TV War του Manda και του Metal Hammer μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και πριν να προχωρήσουμε να επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το TV War. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, τα email σας έρχονται στο tvwar@mad.tv. Τα SMS έρχονται στο 54121. Γράφετε MAD, αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια TV War και αυτό που θέλετε να μας πείτε. Ενώ έχουμε και την σελίδα μας, τη σελιδάρα μας στο facebook.com/TV War. Πάτε στον υπολογιστή σας, ανοίξτε τον. Μπείτε στο Facebook, κάθετο Stevie War, like εκεί και πριν προχωρήσουμε να σας πούμε πως έχουμε 3 CD των Metal Church σήμερα, προσφορά του No Remorse Records για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα τα κερδίσει. Είναι το A Light in the Dark, είναι το This Present Wasteland και είναι το The Weight of the World. 3 άλμπουμ των Metal Church λοιπόν, είναι μια προσφορά του No Remorse Records για να τα διεκδικήσετε SMS στο 54121. Mad και No TV War Metal Church και όνομα τεπώνυμο. Ένας θα τα πάρει και τα τρία να τα ευχαριστηθεί. Και πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τα Deva Sounds Studio για να συναντήσουμε τους Battle Roar, οι οποίοι εκεί πέρα ετοιμάζουν το νέο τους άλμπουμ. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το TV War του Mad και του Metal Hammer. Είμαστε στα Deva Sounds Studio και ήρθαμε να μιλήσουμε με τους Battle Roar, οι οποίοι και ετοιμάζουν το νέο τους άλμπουμ. Είναι ο Νίκος στα τύμπανα, είναι ο Γκέριτ στα φωνητικά, είναι ο Κώστας στις κιθάρες. Καλησπέρα σας κύριοι. Hello gentlemen, how are you doing? Very good now that you're here. Good. So we're gonna do this interview half in Greek, half in English, Gerrit. Hope it's not a problem for you. As long as I get the English questions, it's all fine with me. Okay, great. Costa, Battle Roar ετοιμάζουν ένα νέο άλμπουμ. Πρώτες πληροφορίες. Υπολογίζουμε τέλη Απριλίου να κυκλοφορήσει από ό,τι μας έχει πει η εταιρεία μας, που γράψαμε με την ίδια εταιρεία όπως την προηγούμενη φορά, Cruz del Sur, από την Ιταλία. Ευελπιστούμε να τελειώσουμε το δίσκο μέχρι τις αρχές του Φλεβάρι. Όλα καλά, 6 χρόνια χωρίς δίσκο, ήταν καιρός. Μεγάλος δίσκος, πάνω από 60 λεπτά. Blood of Legends, αναμένεται. Gerrit, what's the vibe you get working with Greek guys? Total different than to working with German guys, definitely. Could you elaborate on this? Well, it's not easy to put this down in a short sentence, you know. It's real, real big difference. I mean, those Germans can be fucking lazy fucks, but they're all very disciplined when it comes to every kind of work ethic. Okay. With Greek guys, it's always like, you never know what happens next, but it always comes out good. So this is with German, you always hope that it comes out good, and sometimes you're disappointed because you always expect, like, whatever
good results, and then everybody's well prepared, and it sucks in the end. And with the Greek guys, sometimes I'm like, okay, what happens next? And nobody really knows, or, well, then Costa says, okay, next is this, and it always works. And like this guy here, like Themios, he always has great ideas, and I, at first I don't get him, because I'm not that good with new ideas and stuff, but whenever I listen to the final result, and it's like, yeah, of course it makes sense. So the Greek way is a more adventurous, but definitely also working way. That's what I learned here. The clouds hang heavy in the air, it smells like rain. I lie here waiting, fever dreams, a shelter from the pain. Νίκο, είναι πολλά τα χρόνια από τότε που οι Battle Roar κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ και πιστεύω πως έχετε μία φήμη να διατηρήσετε με την νέα αυτή δουλειά. Οι Battle Roar ήταν από τα σημαντικότερα ελληνικά επικά heavy metal συγκροτήματα. Τα χρόνια έχουν περάσει, έχουν βγει νέες μπάντες και καλό έχουν κάνει και έχουν βγει. Αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα λίγο να διατηρήσετε την φήμη σας και τον τίτλο σας με το άλμπουμ αυτό. Κοίταξε, σίγουρα τα 6 χρόνια είναι πολλά. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλές καλές μπάντες και στον χώρο αυτών. Έτερον ακάτερον όμως. Εμείς είχαμε κάνει αυτά που είχαμε κάνει μέχρι τις αλλαγές που ήρθαν στην πάντα. Πλέον είμαστε σε ένα σταθερό line-up με ένα πολύ καλό δίσκο που ετοιμάζουμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η απάντηση θα έρθει μέσα από τη μουσική. Και οποιοδήποτε δηλαδή statement έχει να κάνει η μπάντα, νομίζω ότι είναι ο καινούργιος ο δίσκος. Όλα τα υπόλοιπα θα φανούν στην πορεία. Κώστα, μεγάλες σε διάρκεια συνθέσεις, χοροδίες, γυναικεία, φωνητικά, έγχορδα. Δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο για τους Battle Roar, αλλά μήπως αυτή τη φορά το πήγατε ένα βήμα πιο πολύ από όσο θα επέτρεπε το προφίλ του σχήματος. Ξέρεις τι γίνεται, Χάκο. Ίσως να ήταν διακαές πόθος εξ αρχής αυτό το πράγμα. Και τώρα απλά μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι όλο. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν το παρακάνουμε ή τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει, αλλά νομίζω ότι εφόσον το νιώθεις ότι υπάρχει, ότι το ακούς μες στο μυαλό σου, καλό είναι αν μπορείς να το αποτυπώσεις για να μπορέσεις να εκφράσεις εξ ολοκλήρου την ιδέα σου απέναντι σε αυτό που θες να κάνεις. Γιατί, όπως προείπε ο Νίκος, όσον αφορά τη θεματολογία, όταν μιλάς κυρίως για μυθιστορία, θα πω εγώ, γιατί είναι ένα πάντρεμα, θες να το δώσεις όσο μπορείς πιο μεγάλο, πιο. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, δεν θέλω να βάλω όρια σε αυτό που κάνουμε και να πω ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε γραμμές κλασικές, γιατί δεν είναι metal. Εγώ πιστεύω όλα είναι metal. Δεν είναι. Όλα χωράνε. Είναι η μοναδική μουσική που μπορεί να φιλοξενήσει οποιοδήποτε σχεδόν όργανο. Αυτό πιστεύω. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ότι μιλάμε για χοροδίες ή για κάποια όργανα συμφωνικά, μην πάει το μυαλό μας ότι πάμε σε ακούσματα τύπου Rhapsody. Ξέρεις ότι με ξέρεις και γνωριζόμαστε και πόσα χρόνια. Το γούστο μας δεν είναι προς τα εκεί. Το γούστο μας είναι. Και η άποψή μας και η αντίληψή μας γύρω από τη μουσική είναι στο καθαρά πιο heavy στοιχείο και όχι στο τόσο συμφωνικό. Το συμφωνικό απλά υπάρχει εκεί που πρέπει να δώσει μια μεγαλύτερη διάσταση, ένα μεγαλύτερο τόνο και μέχρι εκεί. Δηλαδή κάπου που να υπάρχει ώστε να σου δίνει το κάτι παραπάνω, όχι απλά να υπάρχει παντού και να είναι κάτι συμφωνικό. Λοιπόν, αυτά με τους Battle Roar. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα στο TV War. Εμείς πάμε να δούμε ένα ακόμα μικρό δείγμα από τα παιδιά στο στούντιο και επανερχόμαστε. Run to fight another round. Αυτά και με τους Battle Roar και πάμε τώρα στους Iced Earth. 19 του μήνα σήμερα και έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την μεγάλη συναυλία που θα κάνουν εδώ στην Αθήνα στις 31 του μήνα και την αμέσως επόμενη, την 1η του Φλεβάρη, στη Θεσσαλονίκη και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη metal συναυλία της χρονιάς, μιας χρονιάς που μακάρι να κάνω λάθος, αλλά προμηνύεται ιδιαίτερα στεγνή συναυλιακά και σίγουρα υπάρχουν δεκάδες λόγοι για να δούμε τους Iced Earth ζωντανά. Αρχικά,
Είναι η ιδιαίτερη σχέση, πραγματικά ιδιαίτερη σχέση, που έχει το συγκρότημα με το ελληνικό κοινό. Μια σχέση που έχει σφυριλατηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Επιστεγάστηκε με το Alive in Athens και τόσο οι ίδιοι οι Ice Dearth όσο και οι οπαδοί τους γνωρίζουν πως το παρεδώσε ενέργεια στις συναυλίες τους είναι ιδιαίτερος έντονο και λίγα λέμε. Ακόμα, το συγκρότημα μετά την είσοδο του τραγουδιστή Two Block σε αυτό έχει ανακτήσει την χαμένη του αυτοπεποίθηση, βγάζει πολύ καλές δουλειές και ο Stu έχει αποδειχθεί κομμένος και ραμμένος για αυτή τη δουλειά και είμαι βέβαιος πως ο Safer χαμογελά ακόμα και στον ύπνο του για την επιλογή του αυτή. Μαζί τους, μαζί με τους Ice Dearth θα είναι και η Warbringer όπως και η Elm Street. Ειδικά η πρώτη είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα και έχω την αίσθηση πως θα αργήσουμε να ξαναδούμε ένα τόσο καλό metal πακέτο που συνοδεύεται από εγγύηση καλοπέρασης. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο θα σας δώσουμε δύο προσκλήσεις για τη συναυλία των Ice Dearth. Για να τις διεδικήσετε στέλνετε SMS στο 54121, MAD, κενό, TV War, Ice Dearth και ονοματεπώνυμο. Πάμε να τους δούμε, να συνεχίσουμε με αυτή την φοβερή μπάντα που έρχεται από τον Καναδά και λέγεται Incura και όταν επιστρέψουμε θα δούμε το σημερινό Classic Metal Clip. Αγνώστου ταυτότητος υπτάμενο αντικείμενο κατέπεσε στην πόλη Όστιν του Τέξας το 1982. Επιστήμονες που ακόμα προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το περιεχόμενό του το ονόμασαν Watchtower και τα ανθρωποειδή που μετέφερε ονομάστηκαν Jason McMaster, Bill White, Doc Kizer και Rick Colaluca. Πρώτη τους επαφή με την ανθρωπότητα, ιδέα της CIA ήταν αυτή, έγινε μέσω μιας μουσικής συλλογής υπό τον τίτλο «Cottage Cheese from the Lips of Death», ενώ δύο χρόνια αργότερα τα εργαστήρια κατάφεραν να πάρουν και άλλες ηχητικές πληροφορίες σε πειραματικό αρχικά στάδιο ως «Meltdown» και στην συνέχεια η επίσημη καταγραφή ονομάστηκε «Energetic Disassembly». Τα ανθρωποειδή προσαρμοστήκαν εύκολα στο νέο τους περιβάλλον και η καινούργια τους αποστολή ήταν να ερευνήσουν πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας και σίγουρα τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 80, δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για να πάρουν δείγματα από την Sunset Strip του Los Angeles. Έτσι, οι McMaster και White, διαμέσω του προσωπικού σχήματος του Don Dokken και των Dangerous Toys, προσπάθησαν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το αμερικάνικο όνειρο, την εφήμερη δόξα και τα μυστικά του eyeliner. Οι αναπομείναντες Kizer και Colaluca παρέμειναν στο εργαστήριο μέχρι να τους φέρουν σε επαφή με γήινους ανώτερης ευφυΐας ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα. Οι γήινοι αυτοί ήταν ο Ron Jarzombek και ο Alan Tekio, μουσικοί και οι δύο, ο ένας τον SA Slayer και ο άλλος τον Hades από τη Νέα Υόρκη και η συνεργασία αυτή είχε ένα θαυμαστό αποτέλεσμα που ονομάστηκε Control and Resistance και δόθηκε στην ανθρωπότητα το 1989, χωρίς όμως θεαματικά αποτελέσματα, αφού ο κοινός θνητός δεν ήταν ακόμα έτοιμος να λάβει τόσο προχωρημένες έννοιες και το Project Watchtower εγκαταλείφθηκε και ξεχάστηκε από όλους, εκτός από κάποιους τρελούς προφήτες που ρακένδυτοι κυκλοφορούν στους δρόμους, κρατώντας πλακάτ και πανό που γράφουν Imagination overpowers reason. The Elvis. Εδώ λοιπόν στο TV World Mad και το Metal Hammer μπαίνουμε σίγουρα στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής και είναι βέβαιο πως το γνωρίζετε όλοι σας. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική thrash metal σκηνή γνωρίζει μια ιδιαίτερη άνθηση. Πάρα πολλά νέα συγκροτήματα ξεπηδούν τόσο από την Αθήνα όσο και από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ υγιές thrash metal κίνημα και σίγουρα ένα από τα σχήματα τα οποία ξεχωρίζουν από όλη αυτή τη σκηνή είναι και οι Phantom 2 μέλη των οποίων φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο TV War. Ο Δημήτρης Θατύμπανα, ο Θοδωρής της κιθάρας και τη φωνή. Τι κάνετε, παιδιά? Καλησπέρα, μια χαρά.
Παιδιά, το ελληνικό thrash metal φαίνεται πως ζει μεγάλες στιγμές. Οι νέες μπάντες έρχονται από παντού. Αλλά θα ήθελα να μου δώσετε εσείς μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, σήμερα αυτή την εποχή σίγουρα είναι ότι πολλές μπάντες ξεπηδούν από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την αθηναϊκή σκηνή. Γενικότερα από επαρχία, από Θεσσαλονίκη, παντού. Και υπάρχει μια άνθηση στο χώρο. Σίγουρα η όλη φάση πιστεύω επηρεάζεται από το νεαρό της ηλικίας, ότι έχουν όρεξη για δουλειά. Και σίγουρα από την επαγγελματικότητα που κάθε μπάντα προσπαθεί να παρουσιάσει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και φαίνεται, ναι, ότι μία μπάντα παρακινεί την άλλη. Δηλαδή, βλέποντας μία μπάντα να κάνει ένα σοβαρό βήμα, δίνει το έμπνευμα και στην μια άλλη μπάντα να κάνει και εκείνη ένα σοβαρό βήμα. Ναι. Και φαίνεται πως το κάλεσμά σας στον κόσμο έχει ιδιαίτερη επιτυχία, άμα κρίνουμε από την ανταπόκριση την οποία είχε το Thrashers United 4, το οποίο έγινε πριν από κανιά δεκαριά μέρες και πήγε φανταστικά, Θοδωρή. Πήγε καταπληκτικά. Πραγματικά είναι ό,τι πιο ωραίο έχω νιώσει στη ζωή μου μέχρι στιγμής σαν άνθρωπος. Ειλικρινά είναι απίστευτη η ατμόσφαιρα που δημιούργησε αυτό το κοινό. Το ταλέντο, ας πούμε, είτε τα εφόδια που έχει οποιαδήποτε μπάντα, αυτά μένουν για τον κόσμο, για να κρυφθούν τον κόσμο. Εμείς έχουμε την ενέργεια, έχουμε την όρεξη, γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, παίζουμε μέτα για το γουστάρουμε. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο κόσμος, ο οποίος μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο ξεχωριστά. Θέλω να μείνω λίγο στο Thrashers, στο United. Φαίνεται πως υπάρχει ιδιαίτερη αλληλοϊποστήριξη ανάμεσα στα συγκροτήματα της σκηνής. Βλέπω και εσείς τώρα φοράτε τα τισέρ των Biocancer, ο ένας τον Chronosphere, ο άλλος, τα παιδιά κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εξηγήστε μου λίγο αυτό το United της υπόθεσης. Πόσο πολύ βοηθάει? Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ, εκτός της ελληνικής σκηνής, που κακά τα ψέματα το έχει ανάγκη η ελληνική σκηνή να ενοποιείται σιγά σιγά. Είναι μια ανάγκη η οποία την έχει αρκετά χρόνια η ελληνική σκηνή. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το βήμα που κάνουμε είναι ένα θετικό βήμα ως προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Πέρα από το ότι είστε εσείς φίλοι με τις υπόλοιπες μπάντες, βγάζετε και το United προς το έξω, ώστε να δείξετε αυτή την εικόνα, να το τονίσετε αυτό και να δείξετε πως έτσι γίνονται τα πράγματα. Ναι, πραγματικά είμαστε άνθρωποι σε κοντινές ηλικίες όλοι. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, ακούμε την ίδια μουσική. Είμαστε άνθρωποι που κολλάμε πάρα πολύ, κάνουμε συνεχώς παρέα. Και γιατί να μην το βγάλουμε αυτό προς τα έξω, γιατί να μην καλέσουμε και άλλους ανθρώπους να συμμετέχουν μαζί μας. Μπράβο, ναι. Δεν βρίσκουμε τον λόγο να μην το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, Phantom, Δημήτρη, για πες μου λίγο πώς ξεκινάει το συγκρότημα. Το συγκρότημα ξεκίνησε το 2010, στην αρχή του 2010. Όχι με τα μέλη που είμαστε τώρα. Ήμουνα εγώ, ο Θοδωρής και άλλα δύο παιδιά. Βγάλαμε το 2010 το πρώτο μας EP με 4 κομμάτια με τίτλο Thrash Bandicoot. Κυκλοφόρησε μόνο διαδικτυακά. Από τότε είχαμε κάνει πολλές συναυλίες και σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα. Είχαμε συνεργαστεί πάνω στη σκηνή με πολλές μεγάλες μπάντες που ήταν πάρα πολύ ωραία live. Από εκεί πέρα είχαμε κάποια προβλήματα μέσα στην μπάντα, γιατί φεύγανε μέλη, ερχόντουσαν άλλοι και είχαμε μείνει για κανένα χρόνο, 1,5 σταθεροί, χωρίς να ενεργεί, χωρίς να κάνουμε κάτι. Τώρα βέβαια εδώ και ένα χρόνο προετοιμάζαμε το ντεμπούτο μας, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την Athens Attack. Είναι διαθέσιμο και είχαμε ρίξει πολλή προσπάθεια πάνω σε αυτό, οπότε ελπίζουμε να πάει καλά. Όχι, φαίνεται πως έχει πέσει πολλή δουλειά στο συγκεκριμένο άλμπουμ, το Pantophobia. Thrash Bandicoot. Bandicoot, μιλάμε για το... Για το παιχνίδι, ναι. Όσοι είναι gamers και είναι παλαιοί gamers, θα καταλάβουν σίγουρα την αναφορά. Ναι, ήταν... Η ιστορία είναι λίγο πολύ αστεία, ας πούμε. Το είχαμε το κομμάτι σε Guitar Pro. Και έτσι όπως το άκουγα από το Guitar Pro, έτσι όπως το ακούγαμε όλοι, μου θύμιζε για κάποιο λόγο πολύ Crash Bandicoot, τη μελωδία. Και λέω, μαλάκι Crash Bandicoot, ας πούμε. Thrash Bandicoot, κατευθείαν. Και ήταν απόλυτος γρήγορος ο συνειρμός. Ωραία, παιδιά, ακούγοντας τον δίσκο, το Pantophobia, και θέλοντας να κάνουμε ένα παραλληλισμό με άλλα συγκροτήματα, προκειμένου να το κάνουμε λίγο πιο σαφές προς τα έξω το που κινούνται οι Phantom, θα έλεγα πως μου θυμίζει αρκετά Megadeth, παλιούς Megadeth, τον δύο πρώτο δίσκο, μήπως του πρώτου. Testament αρκετά, ειδικότερα στις φωνητικές γραμμές. Πολύ ωραίες lead κιθάρες. Δεν ξέρω, είμαι κοντά στην έτσι περιγραφή μου. Τι πιστεύετε? Γενικότερα, εμείς έχουμε σίγουρα η τότε σκηνή και η πρώην Megadeth Testament μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Βέβαια, ο καθένας φέρνει στην πάντα τις δικές του επιρροές. Ο καθένας έχει τα δικά του ακούσματα πάντα στον χώρο του metal. Από εκεί πέρα και εμείς αναμνημονεύουμε όλα αυτά και βγάζουμε το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα τώρα πλέον ίσως έχουμε ξεφύγει λίγο. Προσπαθούμε να επηρεαστούμε και από άλλες μπάντες όπως Coroner, Toxic. Αλλά το πάτε σίγουρα. Λίγο πιο τεχνικά δηλαδή. Ναι. Αλλά σίγουρα ας πούμε, οι Megadeth έχουν βάλει τα χεράκια τους. Ναι. Λοιπόν, Pantophobia, Θοδωρή, ο φόβος των πάντων. Των πάντων, ναι. Είναι επιστημονικά διαγνωσμένη η φοβία.
Είναι η φοβία, εν πάση περιπτώσει, που όπως το λέει και η λέξη ετυμολογικά, φοβάσαι τα πάντα. Το παντοφόμπια σαν κόνσεπτ είναι ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος καθώς μεγαλώνει, αναπτύσσει φοβίες γενικά γύρω από το περιβάλλον του, γύρω από την καθημερινότητά του, προς τα πάντα. Και έτσι δημιουργεί εκείνος ένα δικό του, ας το πούμε, ψεύτικο κόσμο, ας το πούμε, δικό του προσωπικό κόσμο, ώστε να μπορεί να επιβιώσει. Και όποτε και ανά περίοδους έχει ξεσπάσματα που βλέπει κανονικά πώς είναι ο κόσμος, βλέπει κανονικά δηλαδή όλες οι φοβίες του γίνονται πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή και για εκείνον προφανώς είναι η αντίστοιχη κόλασή του. Ναι. Παιδιά, πώς σκέφτεστε το μέλλον των Phantom? Βλέπουμε πως τα διάφορα ελληνικά thrash συγκροτήματα έχουν αρχίσει και κάνουν κινήσεις και προς τα έξω. Οι Suicidal πλέον είναι παγκόσμιοι, μένουν και έξω τα παιδιά. Οι Exarchs φαίνεται βιώνουν πάρα πολύ καλά, ετοιμάζονται και αυτοί για την πρώτη τους περιοδία στην Ευρώπη. Εσείς πώς οραματίζετε το μέλλον των Phantom? Εμείς καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια και στους Suicidal Agents και για τους Exarchs για αυτό που κάνουν. Είναι καταπληκτικοί επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν και όχι μόνο αυτοί. Και άλλες μπάντες είναι πολλές μπάντες, πραγματικά είναι πολύ καλές μπάντες και πολύ καλοί επαγγελματίες που αξίζουν πράγματα από την Ελλάδα. Εμείς το μέλλον που θέλουμε είναι να το κυνηγήσουμε όσο δεν πάει. Δηλαδή είναι αυτό που αγαπάμε, είναι αυτό που γουστάρουμε να κάνουμε. Παίζουμε metal για το metal, είμαστε metal οπαδοί. Είμαστε στα ντουζένια μας γιατί είμαστε και 20 χρονών, 22 το ανώτερο που υπάρχει στην πάντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο αυτό για να κυνηγήσουμε τα πάντα. Εμείς τώρα απλά θέλουμε σαν πρώτα σχέδια να προωθήσουμε το δίσκο όσο μπορούμε και εμείς μαζί με την δισκογραφική την Άθεση Σατάκ, ο οποίος κυκλοφόρησε και ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για όλη τη βοήθεια που έχει προσφέρει γενικότερα και σε εμάς αλλά και σε πολλές άλλες μπάντες της σκηνής. Από εκεί πέρα θέλουμε να παίξουμε αν είναι δυνατόν όσο περισσότερο μπορούμε και εκτός Αθηνών, να μας δει κόσμος και που ίσως δεν μας έχει δει γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος στην επαρχία που υποστηρίζει και τη σκηνή και την όλη φάση. Και πρώτο μέρημά μας πιστεύω είναι αυτό. Τώρα, μετά, άμα κάτσει και κάτω στο εξωτερικό και μπορούμε να το κυνηγήσουμε, σίγουρα θα προσπαθήσουμε. Και ιδιαίτερα με την επόμενη δουλειά. Ωραία, ωραιότατα. Λοιπόν, το βίντεο που κάνατε είναι για το Thrash Solution. Thrash is Solution, διαβάζω εντός παρενθέσεως. Και ρίχνοντας μια ματιά στους στίχους, μάλλον πρόκειται για ένα κάλεσμα στους οπαδούς στο Thrash Metal. Με μια δεδηλωμένη εναντίωση στους posers και στους pretenders, Θοδωρή. Ναι, όχι ιδιαίτερα αναγκαστικά posers και pretenders, απλά... Το λέει μέσα. Το λέει μέσα, ναι, αλλά θέλω να το στοχοποιήσω. Ενώ προφανώς τα άτομα που προφανώς είναι pretenders, δηλαδή ας πούμε το κάνουν μόνο και μόνο ας πούμε, το οτιδήποτε, είτε το support, είτε το οτιδήποτε σε οποιαδήποτε, παντού όχι σε εμάς. Το κάνουν μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή δεν το νιώθουν πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι metal οπαδοί. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι να είσαι metal οπαδός. Να νιώθεις, να ακούς και να μην μπορείς να σταματήσεις να κουνάς το κεφάλι σου, να κουνιάς ολόκληρος. Αυτοί είναι posers και pretenders. Σε αυτούς αναφέρεται δηλαδή το κομμάτι. Τελείως αποκλειστικά σε αυτό. Μάλιστα. Θα έλεγες πως είναι ενδεικτικό του ήχου σας και του ύφου σας το κομμάτι που θα δούμε, το Thrash Solution. Δηλαδή, άμα κάποιος ρωτήσει τι είναι η Phantom, είναι αυτό? Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ναι. Ίσως έχουμε πλέον, παίζουμε και σε άλλα κομμάτια πιο τεχνικά στοιχεία. Ναι. Απλά είναι γρήγορο, είναι thrash, παιδί μου. Είναι αυτό που θα σε ξεσηκώσει, αυτό που θα τραγουδήσει μαζί. Έτσι τουλάχιστον θέλουμε να βγαίνει μπροστά έξω. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος γουστάρει τουλάχιστον. Δηλαδή μας υποστηρίζει mm-hmm. μέχρι τώρα. Θοδωρή, η αρχή όλων είναι το riff. Τα πάντα ξεκινούν δηλαδή. Ναι, πραγματικά είναι ένα πανάρχιο ρητό για μένα. Ας πούμε και είναι βασικό ρητό. Music comes first and lyrics come second. Μάλιστα. Πάντα. Βέβαια και στίχη είναι εξίσου σημαντική με τη μουσική προφανώς. Δεν μπορείς να γράψεις καλή μουσική ή κακή μουσική και να γράψεις αντίστοιχα καλούς ή κακούς στίχους. Όλα παίζουν τον ρόλο του σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά η μουσική είναι αυτή που μένει στον άλλον. Είναι αυτή που τον παρακινεί να σε ακούσει. Είναι το πρώτο έναυσμα. Το πρώτο ερέθισμα που παίρνει ο άλλος όπως υπάρχει ένα. Κάποιο συγκρότημα, κάποιο μουσικό, ας το πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, όπου όταν κάπου κολλάς σκέφτεσαι θα το κάνω όπως το κάνει ο... Γκάθρι Γκόμαν. Μάλιστα. Πολύ άκυρος με θράσκα, μία ναι. σχέση τελείως, αλλά είναι πραγματικά τεράστιος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Από θράσκα κιθαρίστες, σίγουρα ο Φρίντμαν. Δεν υπάρχει άλλος κιθαρίστας καλύτερος. Για σένα. Γενικότερα όλοι επηρεαζόμαστε mm-hmm. από το οτιδήποτε. Συνήθως όταν κολλάμε, κυρίως το ψάχνουμε και μεταξύ μας. Δηλαδή, πώς θα το φτιάξουμε, πώς θα το στήσουμε. Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας ακούει την γνώμη του αλλού στο συγκρότημα και τελικά φτιάχνουμε ένα αποτέλεσμα που να αρέσει αρχικά σε όλους και ας ελπίσουμε μετά ότι θα αρέσει και στους υπόλοιπους. Ωραίοτατα. Ωραίοτατα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ στο TV World Mat και τη Metal Hammer. Πάμε να δούμε τους Phantom λοιπόν στο Thrash Solution. Thrash is Solution. Τα έλεγε όλα. Πήγαμε.
Μεγάλος δίσκος, μεγάλος δίσκος. Το Long Cold Winter των Cinderella είναι από τα συγκροτήματα της εποχής, τα οποία τα αγαπούμε εδώ στο TV World. Και όχι μόνο τα δύο πρώτα άλμπουμ και αυτά που έκαναν στη συνέχεια. Μεγάλη δουλειά και είναι το Heartbreak Station. Και τι κάνουμε τώρα, πάμε στους Head Guy, όπου ο παραγωγικότατος Toby Summit και οι φίλοι του έχουν έτοιμο το νέο τους δίσκο, ο οποίος και θα κυκλοφορήσει μέχρι το καλοκαίρι. Πάμε να τους δούμε σε εκείνο το φοβερό βίντεο κλιπ που είχαν κάνει για το Robin Hood. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε το σημερινό Visions from the Underground. Φοβερή ομάδα, φοβερή ομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα η κάμερα μεν, Μινάς και Αλέξης. Μπόλο και λόλε και ένα πράγμα. Και πάμε τώρα για το... Σελήνη, Σελήνη είναι το καλλιτεχνικό. Λοιπόν, πάμε για το σημερινό Visions from the Underground με ένα σχήμα που έρχεται από την Σερβία. Ναι, από τη Σερβία λέγονται Burning Circle και το πρώτο τους άλμπουμ Ruins of Mankind κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Dies Irae λέγεται το βίντεο που θα δούμε και όχι, ο τίτλος δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος. Δεκάδες είναι οι μπάντες που έχουν βρει την έμπνευσή τους στον ομώνυμο καθολικό ύμνο. Θυμηθείτε τους μοναχούς στο Holy Grail που αυτοτιμωρούνται. Αυτό είναι το Dies Irae. Και για αυτόν τον ύμνο μπορούμε να μιλάμε πραγματικά ώρες, αλλά έχω την αίσθηση πως όσοι έλλειψη πρωτοδιπίας είχαν στον τίτλο τους οι Σέρβοι, τόσο καλά τα καταφέρνουν στα τραγούδια τους. Πάμε να τους δούμε και πίσω για φινάλε. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την βάρβαρη ώρα. Να υπενθυμίσουμε τους διαγωνισμούς. Τρία άλμπουμ των Metal Church, Light in the Dark, This Present Wasteland και The Weight of the World. Μια προσφορά του No Remorse είναι αυτά. Τα διεκδικείτε στέλνοντας SMS στο 54121. MAD και No TV War, Metal Church και ονοματεπώνυμο. Έχουμε και δύο προσκλήσεις για τη συναυλία των Iced Earth. Για να τις διεκδικήσετε αυτές, πάλι SMS στο 54121. MAD και No TV War, Iced Earth και ονοματεπώνυμο. Τα λέμε τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Διαβάζουμε το Hammer, ακούμε King Diamond και Merciful Fate και κλείνουμε με τους Carcass. Γεια σας. Oh,